Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το νέο retro review του καναλιού Console Hunter, σήμερα θα ασχοληθούμε με το Wizards and Warriors X, το Fortress of Fear, το φρούριο του τρόμου. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό το παιχνίδι, να κάνουμε ένα background story και να πούμε ότι πριν από αυτό το παιχνίδι υπήρχαν ήδη δύο πρόγονοί του στο μηχάνημα του NES, το 8-bit, το οποίο ήταν με τον ομώνυμο τίτλο Wizards and Warriors, το πρώτο game, και το δεύτερο ήταν Wizards and Warrior 2, Iron Sword. Το παιχνίδι αυτό του Game Boy, το Fortress of Fear, έχει το τέλος του Wizards and Warriors στην αναφορά στο γράμμα Χ, που σημαίνει ότι είναι το κεφάλαιο 10. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά, γιατί το 10 δεν στέκει ανάμεσα στα δύο περασμένα παιχνίδια που ήταν το 1 και το 2, οπότε αυτό θα έπρεπε να είναι το 3. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι το τρίτο παιχνίδι? Σαφώς μέσα από το manual, καθώς λέει ότι έχουν περάσει 17 χρόνια μετά από την ήττα του κακού μάγου Malkiel από τον Kuros, ο οποίος κράταγε το Iron Sword. Έτσι λοιπόν, αυτό θεωρητικά είναι το τρίτο παιχνίδι και βέβαια μην ξεχνάμε ότι βγήκε και ένα τέταρτο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά το τρίτο για το NES. Και θέλω να πω ότι ημερομηνιακά αυτά τα παιχνίδια κυκλοφορήσαν, το πρώτο Wizards and Warriors βγήκε το 1987, το δεύτερο το 1989, το Wizards and Warriors για το Game Boy, το Fortress of Fear βγήκε το 1990. Ας περάσουμε όμως πλέον στο τίτλο για το μόνιμο παιχνίδι λοιπόν που θέλουμε να παίξουμε στο Game Boy. Προσωπικά θέλω να πω ότι το δικό μου story με αυτό το παιχνίδι είναι αρκετά χρόνια πίσω, το 1993, καθώς ο πατέρας μου, γινόντας από ένα ταξίδι στην Ιταλία αυτή τη φορά, μου έφερε στο γυρισμό από την Αθήνα από τα ελληνικά duty free, από τα καράβια που ως γνωστόν πάνε Πάτρα Αγκώνα, μου έφερε δύο τίτλους για Game Boy. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που όταν είδα τα πακεταρισμένα δώρα αυτά μέσα στα μπαλάζ, ήμουν σίγουρος ότι πρόκειται για κασέτες Game Boy από το μέγεθός τους. Οπότε πιάνοντας το στα χέρια να βγάλω τα περιτυλίγματα, έσκισα άθελά μου και το κουτί από το Fortress of Fear και το Gargoyle's Quest. Έτσι λοιπόν είχα μπροστά μου δύο φοβερά παιχνίδια, τα οποία το artwork ήταν κάτι το οποίο με είχε συνεπάρει, είχαν φανταστική εικόνα στο μπροστά μέρος του κουτιού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτόν τον υπότι να έχει υψώσει το ανάστημά του, αλλά φυσικά και το σπαθί απέναντι σε κάποιον δράκο και σε τριγύρω σκελετούς. Αυτή η εικόνα πραγματικά μου έχει μείνει για πάντα ανεξίτηλα γραμμένη μέσα στη μνήμη μου, και μαζί με αυτό το παιχνίδι λοιπόν ήταν και το Gargoyle's Quest μαζί με τον αγαπημένο μας Firebrand. Έτσι λοιπόν αυτό το παιχνίδι μου το έφερε όταν ήμουν περίπου 11 χρονών, και όταν ξεκίνησα να το βάλω μέσα στο Game Boy και να παίξω, θυμάμαι να έχω μια φοβερή απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου, και αυτό παιδιά γιατί έχανα για πλάκα. Δηλαδή δεν θυμάμαι το πού θα ξεκινήσω το παιχνίδι, από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο, από την πρώτη οθόνη είχα πέσει στο γκρεμό. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινή γνώμη η οποία λέει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα δύσκολα. Οκ, σίγουρα κάποιοι θα πείτε ότι δεν είναι δύσκολο και εμείς το τερματίζαμε μικροί και τώρα και τα άλλα. Εντάξει, οκ, ναι. Εγώ τότε, ας πούμε, δεν είχα την υπομονή, δεν ήθελα, περίμενα κάποια παιχνίδια σε διαφορετικό στυλ, και όταν πήγα να βάλω και το Gargoyle's Quest, απογοητεύτηκα, γιατί εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολο μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε. Έτσι λοιπόν, τότε το Wizards and Warriors Fortress of Fear, παρότι είχε έτσι μια περίεργη όμορφη μουσική που σε τράβαγε να παίξει αυτό το παιχνίδι, και ιστορία από το ελληνικό μεταφρασμένο manual που εννοείται είχα από τότε, γιατί ήταν ελληνική η κασέτα που μου φέρει ο πατέρας μου, ήταν της Itochu. Παρόλη την όμορφη ιστορία λοιπόν που έδειχνε, δεν με τράβηξε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως παρόλα αυτά υπήρξε μια revanche και δεν μου άρεσε να έχω στο σαντάκι μου κασέτες και να κυκλοφορώ και να λέω ότι δεν τις έχω τερματίσει. Έτσι λοιπόν το 1995, δύο χρόνια μετά, πιο τσαμπουκαλεμένος, πιο αποφασισμένος, αποφάσισα να τερματίσω το Fortress of Fear και θυμάμαι να το καταφέρνω. Έκτοτε το πολέο τερμάτισα άλλη μία φορά, όπως επίσης και μία φορά έχω τερματίσει το Gargoyle's Quest, και γενικά ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία το έβλεπα στη συλλογή μου
μικρός δηλαδή και μετά έφηβος και έλεγα «Οκ, okay, Fortress of Fear, ωραίο, ναι, το τερμάτσα, αλλά δεν θέλω πολλά πολλά μαζί ακόμα, εντάξει, το τερμάτσα, παιδιά, όλα καλά, είμαστε φίλοι πλέον, δεν θέλω να ξαναπαίξω ποτέ μαζί σου». Κάπως έτσι το έβλεπα λοιπόν το Fortress of Fear και εννοείται ότι στη συνέχεια έπαιζα δανεικά στο NES μου το δεύτερο παιχνίδι, το Iron Sword για το NES και ήταν ουσιαστικά το ίδιο concept, το ίδιο παιχνίδι, απλά έγχρωμο και πιο μεγάλο, με πιο πολλούς χάρτες. Ουσιαστικά το παιχνίδι στο Game Boy εξελίσσεται σε ένα κάστρο, ενώ τα παιχνίδια στο NES έχουν πιο μεγάλο βάθος και εξελίσσονται σε ολόκληρο χάρτη. Πάντα στο τέλος, ας πούμε, είναι και ένα κάστρο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το Fortress of Fear είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια του Game Boy, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την αγγλική Rare και ουσιαστικά η διανομή του, έτσι σαν εκδότης, έβαλε το χεράκι της η Acclaim, πολύ γνωστή εταιρεία από τότε. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1990 γενικά και είναι φυσικά ένα 2D action platformer. Φυσικά είναι και για single player, είναι για έναν παίχτη, δεν υπάρχει επιλογή για, σαφώς για κάτι διπλό και εννοείται ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ γραμμικό, δηλαδή ξεκινάς μέχρι να φτάσεις εκεί και τέλος. Αυτό πιο πολύ σαν story γενικά για το Fortress of Fear με τα φοβερά του εξώφυλλα, με το πολύ δύσκολο του setup και γενικά θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι που πλέον ακόμα υπάρχουν άτομα που δεν το έχουν τερματίσει και στο άκουσμά του και μόνο τους πιάνει φόβος και δεν θέλουν να το ξαναπιάσουν στα χέρια τους. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λίγο τη συσκευασία από κοντά, έτσι όπως το έχω διατηρήσει από τότε, που πρόσφατα βρήκα και ένα κουτί, αλλά την κασέτα, το manual και τα λοιπά τα είχα φυλάξει από τότε. Πάμε λίγο να σας το δείξω έτσι πως είναι και να ξεκινήσουμε λίγο το review του. Και εδώ είναι το παιχνιδάκι. Να το δούμε λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό artwork έχει, παιδιά. Κοιτάξτε τη λεπτομέρειά του. Φανταστικό artwork. Και από την πίσω μεριά βλέπουμε εδώ την ιστορία στα αγγλικά και κάποιες εικόνες του παιχνιδιού. Και να το ανοίξουμε. Το παιχνιδάκι μου εδώ από τότε. Άρα αναμνήσεις που έχω με αυτό. Τέλος πάντων. Τη Σιτότσου Εγγυησούλα από τότε. Και να δούμε και λίγο και το manual, που το manual, παιδιά, το έχω ανεβάσει για scan στο site μου, το Console Hunter. Μπορείτε να μπείτε στο section με τα scans και να βρείτε πάρα πολλά διάφορα ιδιαίτερα σκαναρίσματα που έχω ανεβάσει. Σίγουρα δεν έχω ανεβάσει όλα αυτά που έχω σε καμία περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει πίσω εκείνη η προσπάθεια να ανεβάσω έτσι κάποια περίεργα έντυπα και manuals. Κάποια στιγμή ευελπιστώ να μπορέσω να το συνεχίσω. Οπότε όποιος θέλει να το κατεβάσει το manual για να το εκτυπώσει, υπάρχει ανεβασμένο στο site. Επειδή είναι πάρα πολλά τα χρόνια και αυτά τα manuals χαλάνε. Θα το δούμε πάρα πολύ απλά. Δεν θέλω δηλαδή να το πολύ ανοίξω. Και εδώ βλέπουμε το story. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι θα ανακαλύψω ένα μυστικό. Αυτό το μυστικό το είχα δει από εδώ, ξεκάθαρα. Έλεγα, πού είναι αυτή η εικόνα, αφού είναι το πρώτο level, πού στην ευχή θα μπορούσε να είναι. Και μετά μου πήγε το μυαλό μου τότε ότι αυτή η εικόνα εδώ που βλέπουμε είναι μυστικό πέρασμα στην αρχή του παιχνιδιού, ξεκινώντας από την αριστερή μεριά. Οπότε ήταν ένα περίεργο hint και tip αυτό της εποχής. Μέσα από το manual υπάρχει ένα τέτοιο, ένα spoiler. Τα αντικείμενα του παιχνιδιού εδώ, τι πρέπει να κάνουμε. Τα αντικείμενά μας. Τα boss, τα levels. Οι μαγικές δυνάμεις. Οι ζωές του Κούρος. Και κάποια tips, τι να κάνεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωραίες αναμνήσεις.
Και πάμε τώρα, παιδιά, επειδή δεν μπορούμε να το παίξουμε στο Game Boy, θα το παίξουμε εννοείται μόνο σε Original Hardware. Παίζουμε εδώ, δεν παίζουμε σε emulators. Original Hardware και κουμπωμένο λοιπόν Super Game Boy με το Fortress of Fear στο Super Nintendo σε CRT οθόνη καλή μαζί με ένα πολύ καλό ποιοτικό καλώδιο RGB. Και ξεκινάμε λοιπόν το review μας και παράλληλα μαζί και το long play. Επειδή το παιχνίδι δεν έχει χρόνο να μας πιέζει να περάσουμε κάθε level, θα είναι λίγο πιο αργό για να μπορώ να σας μιλάω και για την άποψή μου σχετικά κάνοντας review για αυτόν τον ιστορικό τίτλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας δείξω ένα τσιτ το οποίο το έμαθα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του επεισοδίου για να πάρουμε κάποιες παραπάνω ζωές. Εντάξει, επειδή παίζω με Super Nintendo χειριστήριο, τα controls είναι λίγο διαφορετικά από το Game Boy και αυτό θα με προβληματίσει, να ξέρετε, κατά τη διάρκεια του long play. Λοιπόν, πάμε να δείτε πώς γίνεται το cheat για να ξεκινήσει κάποιος το παιχνίδι με 6 ζωές. Απλά χτυπάμε την νυχτερίδα και αυτοκτονούμε. Λοιπόν, και τώρα εδώ μας βάζει να γράψουμε και θα γράψουμε αυτόν εδώ τον κωδικό. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε με 6 ζωές αντί για 3 και μαζί με αυτό θα δούμε και το secret που είχα ανακαλύψει πιτσιρικάς από το manual. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε. Και 7η. 7 ζωές και ένα κλειδί που αυτό θα μας δώσει λίγο το edge να πάρω αυτό. Αυτό έχει διαμάντια, όχι, δεν θα πάρω αυτό, παίρνουμε και ένα δεύτερο κλειδί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, παιδιά, με το story. Το story είναι πάρα πολύ απλό. Ο αγαπημένος μας φίλος εδώ, ο Κούρος, εδώ άμα πάμε θα χάσουμε, πρέπει να σώσει την αγαπημένη του πριγκίπισσα, την οποία την έχει απαγάγει ο κακός μάγος Μάλκιλ, που είναι ο ίδιος κακός και με τα άλλα παιχνίδια της σειράς. Εδώ γεμίσαμε λίγο το health που χάσαμε. Και ο σκοπός είναι λοιπόν να παίξουμε λίγο γραμμικά το game και να περάσουμε τα 5 κεφάλαια και τα 18 επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να νικήσουμε το Μάλκιλ για να σώσουμε την πριγκίπισσα. Αυτό είναι πάντα λίγο δύσκολο κομματάκι. Το τσίπισα όμως. Ναι, και είμαστε ήδη στις 8 ζωές, παιδιά, από την αρχή του παιχνιδιού. Άμα το ήξερα αυτό μικρός, και εγώ και εσείς, η ζωή μας θα ήταν πολύ ευκολότερη. Η ιστορία λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Το gameplay τώρα. Το gameplay είναι δύσκολο, έτσι το είπα και πριν. Είναι ιδιαίτερο όμως, γιατί μιλάμε για ένα από τα πρώτα παιχνίδια της Rare γενικά, και στο Game Boy συγκεκριμένα. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι super wow σκηνικά. Είναι ένα καλοσχεδιασμένο παιχνίδι βασισμένο πάρα πολύ επάνω στα δύο προγενέστερα παιχνίδια του NES, και το επόμενο θα κυκλοφορήσει μετά από 2 χρόνια, που είναι πάρα πολύ διαφορετικό, όπως είδατε τα βιντεάκια που είχα βάλει πιο πριν. Και είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που πρέπει να είσαι στη τζίτα, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Θέλει αρκετή προπόνηση για να μπορέσει να το τερματίσει. Τώρα η αλήθεια είναι πως το τερμάτισα μικρός. Εντάξει, είχα τσαμπουκαλευτεί, δεν είχαμε τότε και άπειρα παιχνίδια. Αυτό που είχαμε το εκτιμούσαμε και κάποια στιγμή, αν δεν τα καταφέρναμε, πεισμόναμε και θέλαμε να το τερματίσουμε. Και αυτό συνέβαινε με πάρα πολλά παιχνίδια που ήταν δύσκολα τότε. Και τώρα ως ενήλικες δεν έχουμε την υπομονή. Οπότε λοιπόν το gameplay του είναι ένα γραμμικό παιχνίδι. Δεν έχει πάρα πολλά sides να κάνει, δεν έχει μπρος-πίσω. Απλά προχωράς μέχρι να φτάσεις στο τέλος του κάστρου. Και πάμε στο επόμενο σημείο του review. Το
Το επόμενο σημείο του review θα είναι φανερά τα γραφικά. Τα γραφικά δεν είναι χάλια, είναι όμως μια προσπάθεια της Rare το 1990 να αποδώσει στο νεοφερμένο Game Boy όσο καλύτερα μπορεί την απεικόνηση στον τομέα των γραφικών. Εδώ Blind Jump, όπως πάντα. Όπου πάντα αυτό μου σπέγγει λίγο τα νεύρα. Βλέπουμε από πίσω ότι υπάρχει ένα έτσι μικρό δυσδιάστατο σκηνικό. Δεν υπάρχει βέβαια πάρα πολύ λεπτομέρεια πιο πίσω, σε βαθύτερα layers. Κάποια στιγμή σε ένα επόμενο επίπεδο, στο τέταρτο αν θυμάμαι καλά, αυτό θα προσπαθήσουν να του δώσουν αυτή την προοπτική, περισσότερου βάθους. Αυτές οι... μου σπάνε τα νεύρα. Βλέπουμε εδώ τα κανονάκια, βλέπουμε πάνω τις πολεμίστρες, βλέπουμε τα τούβλα τα οποία είναι... Εντάξει, δεν μας χάλασε. Potion of Healing. Γεμίσαμε. Και είναι ένα ok παιχνίδι. Τα γραφικά δηλαδή για το 1990 είναι decent. Υπήρξαν και πολύ καλύτερα μετά στη συνέχεια, πόσο μάλλον και από την ίδια την Rare με τα Donkey Kong το 1994, που στο Game Boy είναι πραγματικά απίστευτο. Και εδώ βλέπουμε τώρα μια χαρούμενη έτσι μουσική σε ένα bonus mini stage που θέλει πολύ καλό timing. Και ναι, την τσιμπήσαμε και την ένατη ζωή. Τσακ, δεν πειράζει, ήθελα να πάω το διαμάτι πες να χάσω. Και έτσι λοιπόν τα γραφικά του είναι ok. Είμαι ok με τα γραφικά για εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχουν memory errors στα sprites, ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πάρα πολύ συχνό για το αδύναμο hardware του Game Boy εκείνη την εποχή. Έλα, δεν θέλω να χάνω έτσι. Και πορευόμαστε με αυτά. Πάμε στο επόμενο που θέλω λίγο να αναλύσω. Το επόμενο είναι ο ήχος. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στον ήχο. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα ηχητικό εφέ αυτό όταν ανοίγεις. Εδώ τώρα θεωρητικά δεν μας βλέπουνε. Οπότε μπορούμε να περάσουμε χωρίς να μας βλέπανε, δεν πειράζει. Είναι μονότονος ο ήχος. Ακούστε τώρα το όπλο όταν χτυπάει, το σπαθί. Είναι λες και ρίχνουμε με κάποιο λε... πήγα να μπερδέψω τα κουμπιά και να χάσω μια ζωή. Είναι λες και ρίχνουμε με κάποιο λέιζερ. Δεν μου αρέσει. Θα μπορούσα να είχα δώσει ένα πιο ωραίο εφέ. Η μουσική είναι κάπως μονότονη, βέβαια. Αυτό το tune είναι χαρακτηρισμένο, μπορεί ας πούμε κάποιος να το θυμάται από τότε όπως εγώ το θυμάμαι. Και δεν υπάρχει πάρα πολύ ποικιλία σε αυτά τα cutscenes, δηλαδή είναι συνέχεια ο ίδιος ήχος, περνά στο επόμενο levelάκι και ξανά πάλι η ίδια μουσική που σου σπάει τα σηκώτια. Ναι, θα μου πεις βέβαια πόσο μνήμη ήταν γραμμένο αυτό το παιχνίδι, να ήταν 100 kilobyte, μισό megabyte, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Οπότε, εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά, όπως είπαμε, είναι και 1990. Εδώ πάμε ένα μυστικό που θυμάμαι από τότε. Είναι η μουσικούλα λίγο μονότονη, αλλά οκ. Τι να κάνουμε. Κι άλλη ζωή. Πω, έχω καπάρει ζωές. Λοιπόν, πάντα επίσης το εικονίδιο, το κεφάλι του Κούρος πάνω εκεί στη μέση του status screen, πάντα μου μοιάζει με μια σόμπα. Τι τώρα είναι αυτό, περικεφαλαία υπό τι. Έλειος. Τώρα να τα ανοίξω. Άνοιξα αναγκαστικά. Τακ, τακ, γεμίσαμε. Γενικά είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Κάθε επίπεδο επίσης να πω για το review του ήχου, ότι έχει διαφορετικό soundtrack. Δεν μπορώ να πω ότι αποδίδει 100% ένα τρομακτικό setup. Αυτός ο ήχος είναι τρομακτικός βέβαια λίγο. Λοιπόν, και κάνουμε λίγο μια παύση, γιατί ξεκινάμε το boss fight. Όπου μπερδεύω τα κουμπιά, παιδιά, μπερδεύω φανερά τα κουμπιά του. Πραγματικά τα μπερδεύω. Εν τω μεταξύ δεν μπορείς να πηδήξεις και να ρίξεις ταυτόχρονα. Έλα μωρή,
νυχτερίδα. Άντε, φιλάκια. Έχασα μια άδικη ζωή τώρα, γιατί πραγματικά τα τέσσερα μπουτών στο Super Nintendo πάνω λίγο στην τζίτα σε μπερδεύουν δυστυχώς από τα δύο του Game Boy. Μόλις περάσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Και εδώ τώρα, όπως μιλάγαμε πριν για τον ήχο, ακούμε τελείως διαφορετικό soundtrack. Επίσης βλέπουμε και διαφορετικά γραφικά, καθώς τώρα φύγαμε από την αρχή του φρουρίου και τώρα έχουμε μπει στο μπουντρούμι, όπου θα βλέπουμε δηλαδή τις ξεχάστηκα. Όπου θα βλέπουμε τώρα κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ λίγο να είμαστε λίγο τυχεροί. Τέλεια. Δεν παίζουμε καλά τώρα. Λίγο ένα φαγητάκι, κάτι. Δώσε μου λίγο φαγητό. Αν πέσω τώρα εδώ, δεν θυμάμαι αν θα με χτυπήσει. Ναι, με χτυπάει τελικά. Γιατί έγινε αυτό? Θέλω να ξέρω γιατί έγινε αυτό. Έλεος δηλαδή. Τέλος πάντων. Οπότε με τον ήχο ουσιαστικά τα βασικά τα είπαμε. Ίσως να μας χρειαστεί τώρα αυτό. Να έχει καμιά ζωούλα άραγε. Είναι ότι δεν θυμάμαι και τι έχουν τα chests. Boots of jumping. Νομίζω ότι θα μου χρειαστούν. Ξεκάθαρα. Όπ, εδώ έχει μπυρίτσα. Το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το review είναι ξεκάθαρα τα controls. Αυτό εδώ που ζούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν... Yes! Λοιπόν... Τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε πάρει δύο κλειδάκια. Πήραμε και διαμαντάκια, τέλεια. Χαλάμε το ένα κλειδί εδώ. Τα controls, παιδιά, είναι δύσκολα. Δεν είναι ακριβίας. Δεν είναι smooth, δεν είναι και πολύ high για να το πω, αλλά το ότι δεν, ας πούμε, μπορείς, δεν έχεις την ικανότητα να πηδήξεις ενώ ρίχνεις και με το σπαθί, εμένα με χαλάει κάπως. Τώρα δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε τα controls, okay, θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς θα πηδήξει κανείς από εδώ και από εκεί. Πώς θα αποφύγει όλα αυτά τα διαόλια. Δώσε μου κάτι καλό. Τέλεια, το ήθελα αυτό γιατί χάσαμε κάποιες άδικα. 9 ζωές, είμαστε level cap, καλό αυτό, πραγματικά καλό. Ελπίζω να πάρουμε και την πυρούλα εδώ να γουστάρουμε. Τα κοντρόλ θα μπορούσαν, παιδιά, να είναι καλύτερα. Είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Τώρα τι να κάνω εδώ, δεν ξέρω, να πάρω αυτό το κλειδί. Όχι, έχει ζωή, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τέλεια, εντάξει, είμαστε φουλ από ζωές. Οπ. Το χάσα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ, Πρέπει να πάρω το κλειδί, θέλω, δεν θέλω. Καλή φάση, μάν μου. Έλα ρε. Το θέμα είναι επίσης, παιδιά, ότι κάνουν respawn αυτοί οι εχθροί, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν καθαρίζει πάντα η οθόνη. Αχ, με τα controls αυτού του παιχνιδιού θέλει τρομερό προς precision, όπως σας είπα. Πήραμε τουλάχιστον το κλειδάκι μας. Είμαστε ακόμα σε 9 ζωές. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Υπήρχε κάποιο secret πάνω, αλλά πραγματικά τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Επίσης, αυτό που ξέχασα να πω είναι το gameplay. Πρακτικά πριν έχει κάποια πραγματάκια να συλλέξεις, έχει να πάρεις φαγητό και μπύρα για να αναπληρώσεις τη ζωή σου.
Τα hard containers είναι 6, άμα τα χάσεις χάνεις μια ζωή. Οι ζωές που ξεκινάς κανονικά είναι 3, φτάνουν μέχρι 9. Μαζεύοντας διαμάντια μπορείς να πάρεις περισσότερες ζωές όταν έρθει αυτή η ώρα. Και υπάρχουν και κάποια magic spells με τα κλειδιά που αναγκαζόμαστε να ανοίξουμε. Όπως τώρα, π.χ. με το Boots of Jumping, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε κάποια περίεργα σημεία. Όπως τώρα, εδώ. Πάντως, δεν έχω πέσει σε κανένα γκρεμό προς το παρόν. Πάλι καλά. Και το σκορ δεν είναι χάλια. Εδώ έχει κλειδάκι. Να σας πω, θα το χρειαστώ ένα κλειδί. Είναι μεγάλη. Πω! Χάσαμε μια ζωή. Νομίζω ότι εδώ τώρα έχει ζωή. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το ρισκάρω. Και έχασα τώρα και τις μπότες, παιδιά. Νομίζω ότι έχω χάσει τις Boots of Jumping. Ναι, και έπρεπε να το χαλάσω το κλειδί για να τις πάρω τώρα. Όπως βλέπετε, είναι λίγο tricky το gameplay. Γιατί σε αναγκάζει κάπως να κάνεις κάποιες κίνησες. Δηλαδή τώρα, άμα δεν έπαιρνα τις μπότες, δεν θα μπορούσα ποτέ να περάσω εδώ. Αυτό που έλεγα λοιπόν με τα controls, είναι λίγο σάπια. Ρίχνεις και σε περνάει χωρίς να την έχει φάει. Για να προχωρήσουμε, για να δούμε πού θα το φτάσω, έχω περιέργεια. Θέλω να δω τα σχόλιά σας τώρα στην live πρεμιέρα, μέχρι πού θα το φτάσω αυτό το game. Fuck! Sorry, παιδιά, αλλά θα χάσω μια ζωή τώρα και αν δεν βρω μια... Να βλέπετε, πας λίγο πίσω και όλα τρώνε respawn. Εδώ τώρα... σκατά. Απαρα... Νίκη! Πιστεύω ότι αυτή τη ζωή πρέπει να την πάρω. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τη χάσω αυτή τη ζωή. Wow. Και όμως τελικά έκανα βλακεία, όπως είδατε. Έκανα βλακεία. Μεγάλη βλακεία. Δυστυχώς. Κάψαμε τη ζωή. Και τώρα είμαστε για boss fight. Εδώ η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά τα boss... Έλα ρε! Ρε, μην ξυγιέστε φιστίκι ρε. Καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά είσαι, ναι. Φάρκ! Έλα. Λοιπόν, εδώ θυμάμαι ο Δημήτρης, ο φίλος του Καναγιού, στο Instagram μου έγραψε τις προάρες που είχα αποστάρει ότι θα κάνω long play. Μου λέγει ότι μικρός είχε φιάλτης με αυτό εδώ το σημείο. Δημήτρη, δεν είχες άδικο και εγώ το αφάγω λίγο φιάλτης. Εδώ λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα timing. Λοιπόν, δύο κρατάει λίγο, μία, δύο και η τρίτη θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Ναι ρε φίλε, ναι. Προχωράμε. Τρίτο κεφάλαιο, παιδιά. Έλα τα secrets. Ωχ!
αυτή η ζωή πραγματικά ήταν κάτι το οποίο το χρειαζόμουν. Λοιπόν, και τώρα εδώ θα αρχίσει το πέτσομα. Ρε φίλε, γιατί ήρθες τόσο κοντά, αφού δεν έρχονται οι μηνόταυροι τόσο κοντά. Η μουσικούλα, οχ, οχ, οχ. Ναι, καλή φάση, μάν μου. Nice. Πω. Ρε, πως θα πέναγαμε κυρός τότε που είχα τσαμπουκαλευτεί. Ρε, γιατί έχετε τόσο κοντά, δεν έρχονταν τόσο κοντά οι τύποι. Αυτό τώρα ρίχνει, βλέπετε, με διαφορετική συχνότητα. Τον ήπιαμε λίγο και εδώ. Ουφ. Άγχος, έτσι. Όχι τώρα μπουρδες. Κοιτάξτε εδώ το σταυρό μέσα. Ου! Έλα ρε. Εντάξει. Γελάνε πέτρες τώρα εδώ. Εντάξει, γιολαριστώ, δεν πειράζει. Εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Φουφ, νομίζω ότι θα σπάσω το controller pad, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Κίσου! Τώρα ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Ναι, ξέρω εγώ. Σας πω εγώ τι πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να γίνει αυτό εδώ. Γι' αυτό έχασα τώρα μια άδικα ζωή. Είδες ρε φίλε, τόσα χρόνια να παίξω. Έλα οι μπότες. Που θα έλεγε για ένα συνάδελφο στη δουλειά. Παίχτης. Και καλά. Λοιπόν, έλα η παρέα εδώ. Κάτσε λίγο γιατί δεν θέλω. Ναι, σιγά μη δε χάναμε. Οχ, εδώ μπαίνουμε άραγε. Α, μπαίνεις. Σιγά νομίζω μην φτάναμε απ' την άλλη. Δεν υπήρχε περίπτωση, τσάπα δουλειά θα χάναμε. Πώς να σπάσεις τα νεύρα σου. Δώσε μου λίγο ένα χοιρινό σε λίγο. Μη χάσω τη ζωούλα. Τώρα ποιος ξέρει τι μπορεί να υπήρχε εκεί. Μπορεί να υπήρχε μια ζωή. Δεν πήγα. Ωρε φίλε. Φτάσαμε πάντως στον τρίτο, τον boss. Τώρα αν θα το περάσουμε, δεν ξέρω. Αν και θυμάμαι η νεκροκεφαλή δεν ήταν δύσκολη. Για να δούμε, έχει κανένα secret εδώ. Όχι. Ναι, εντάξει. Έλα ρε, έλα γαμο... Ρε, τα controls είναι broken. Άντε ρε φίλε, έχασα δυο ζωές. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τέταρτο level. Ίδια μουσική, δεν μπορώ, δεν χώρα για άλλο η μνήμη. Ναι, αυτό τώρα είναι μεγάλο ξεφτιλίκι. Να ρίχνεις και να μην πεθαίνουν. Ω,
δεν ξέρω τότε. Αλήθεια, δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ξέρω τι είχα καταφέρει τότε. Τελευταία ζωή μάγκες στο 4-1 το κεφάλαιο. Μέχρι που έρχεται αυτός, μέχρι εδώ έρχεται. Ωραία, θα κάτσουμε εδώ, ας σε περιμένουμε. Έρχεσαι, πού είσαι, έλα εδώ. Οπα. Έλα εδώ. Μη φεύγεις. Μπράβο. Θέλει kiting, αλλά ποιος έχει υπομονή για kiting. Τώρα τι να πάρω την πύρα. Δεν γίνεται να την προσπεράσω. Σου λέει αποκλείεται να μην είχες χάσει μέχρι εδώ ζωή. Χάθηκε ο κόσμος να είχε και ένα τόξο. Τι εύκολο θα ήταν το παιχνίδι με λίγο ranged weaponry. Εγώ στρίβω αριστερά, λες και αν στρίψω αριστερά θα σωθώ, ας πούμε. Κλάμα. Εγώ τώρα θα πηγαίνω έτσι όσο μπορέσω. Έστω να φτάσω στο 4-2, ρε άδερφε. Φάνε λίγο success μετά από 28 χρόνια. Εντάξει, οκ, βάλαμε και το τσιτάκι στην αρχή με τις ζωές, αλλά εντάξει, οκ. Έστω μια ζωούλα ρε φίλε. Οπ, να πάμε εδώ άραγε. Όχι. Τι να πάμε εδώ αφού δεν έχουμε κλειδιά. Μήπως είχε όμως κανένα κλειδί απ' την άλλη. Δεν είχε. Εντάξει, εδώ πω. Είναι δύσκολο σημείο εδώ. Εδώ είναι το level που λέει το παραπέτο στο manual. Ο αρχηγός είναι ένα... Oh. Κοίτα τον άτιμο, δεν σκοτώνεται. Πιάνα εδώ. Ου, το πήρα. Ξέρεις, γιατί μπορεί ξεκάθαρα να μας δώσει μια ζωή σε λίγο. Αχ. Έλα ρε. Σε παρακαλώ, δώσ' μου μια ζωή. Τουσου. Πω πω και λέει είχε εδώ ζωή τώρα. Έλα, δεν πειράζει. 1,5 χτύπημα. Έστω να φτάσω στο 4-2, ρε μάγκες. Ναι. Θα ήθελα. Τώρα τι να κάνω, έχει ένα κλειδί εκεί. Να το πάω να γυρίσω πίσω. Εσείς τι θα κάνατε. Μισό χτύπημα. Τι να κάνω, να γυρίσω πίσω. Έχω να χάσω κάτι. Έχει πολλά εμπόδια μέχρι εκεί. Λοιπόν, game over εδώ. Μισή ώρα, περάσαμε ωραία. Και επειδή εδώ έχασα και δεν υπάρχει να το συνεχίσω,
Θα σας βάλω συνέχεια από YouTube από ένα παλικάρι λοιπόν, που θα συνεχιστεί από εδώ που μόλις έχασα εγώ. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήταν το Forte Sofia, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι των 90s και αρχή 1990 συγκεκριμένα για τον Game Boy από την Rare και από την Acclaim. Πάρα πολύ το είχαμε εκείνη την εποχή, ήταν ένα από τα πολύ συνηθισμένα παιχνίδια που έφερε η Touch στην Ελλάδα εκείνη την ωραία εποχή, την νοσταλγική, την όμορφη, την οκτάμπιτη, τη φανταστική που εγώ μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω στα 90s, εκεί αρχές 90s. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και για εμένα φυσικά, για όλη μου αυτή την προσπάθεια που κάνω και έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Ευχαριστώ δημόσια όσους όλους έχουν βοηθήσει και το κανάλι ξεπέρασε τους 3.000 συνδρομητές. Θέλω να πω για το επεισόδιο με τον Κώστα, το Χατζηλία που κάναμε το Room Tour και ανέβηκε 1η Αυγούστου, έσπασε πραγματικά όλα τα στατιστικά του καναλιού σε 5 μέρες, 5.200 views, sorry, περίπου 380 likes. Έγινε χαμός, από τις likes πραγματικά δεν ενδιαφέρανε γιατί η αναλογία είναι απίστευτη με τα likes. Μπήκανε σχεδόν 220 νέοι συνδρομητές στο κανάλι μετά από αυτό το επεισόδιο και θέλω να θίξω ότι το share και αυτή η κίνηση κάποιου, δεν μιλάω για τον Κώστα συγκεκριμένα που ξέρω ότι ο Κώστας πρόσταξε σε πάρα πολλές ομάδες στο επεισόδιο και το είδε κόσμος που δεν ήξερε εμένα, δεν ήξερε τον Console Hunter και αποφασίσανε. Μέχρι και άρεσε και στον μεγάλο YouTuber, τον Ηλία, το Rounding Greek Gamer, και τον ευχαριστώ που άφησε και σχόλιο στο επεισόδιο αυτού του καναλιού μου. Πραγματικά με τιμά ένας YouTuber με 100.000 συνδρομητές να κάτσει να δει κάτι δικό μου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, παιδιά, το share είναι πάρα πολύ βασικό. Ένας φίλος ασχολείται με ρετρό, θέλει να ασχοληθεί, του αρέσει, τα θυμάται, δείξτε του τα επεισόδια μου. Έτσι θα μαθευτεί όλη αυτή η νοσταλγία, όλη αυτή η δουλειά που κάνω η Console Hunter και έτσι θα ανέβει και το κανάλι. Σχεδόν 3.200 συνδρομητές και ίσως οι 4.000 να έρθουν πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Τα λέμε με το επόμενο επεισόδιο σύντομα, τον 15 Αύγουστο. Και επίσης θα ήθελα να δώσω στα σχόλια από κάτω τις δικές σας εμπειρίες με αυτό το παιχνίδι. Αν το είχατε μικρή, αν δεν το είχατε, αν το είχατε πάρει δανεικό και το γυρίσατε πίσω γιατί δεν μπορούσατε να περάσετε το πρώτο level, αν το είχατε τερματίσει μικρή κτλ. Επίσης και τις εμπειρίες για τα NES παιχνίδια, εγώ είχα το 2 από μικρός κτλ. Και προχωράμε. Λοιπόν, ρίξτε και ένα subscribe αν γουστάρετε όσοι είστε καινούργοι και πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Φύγαμε! Thank you.